Στο φαινόμενο των κατολισθήσεων στρέφει την προσοχή της η περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τα ακραία φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή με τον Ιαννό αλλά και το μεγάλο σεισμό του Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκα, με προτροπή του Κώστα Αγοραστού, ανατίθεται η διενέργεια έρευνας από την περιφέρεια με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από τα κατολισθητικά φαινόμενα. Συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Καπαδριστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας έναν οδικό χάρτη των κατολισθήσεων. Να ξέρουμε στην νότιο-δυτική Θεσσαλία που είχε προβλήματα από τον Ιαννό, αλλά και από το σεισμό, να δούμε οι κατολισθήσεις αυτές που έχουν γίνει, που οφείλονται, οι τρόποι αντιμετώπισης, αλλά και τα πρωτόκολλα ενεργειών σε περίπτωση που κάποιοι θέλουν να παρέμβουν στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να παρεμβαίνουν με πρωτόκολλα ενεργειών αλλά και περιορισμούς. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμης Λέκας, αφού αναφέρθηκε στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή, εξαίροντας τις δράσεις της περιφέρειας για την αποτελεσματική, όπως είπε, αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν, τόνισε ότι οι κατολισθήσεις αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα τα τελευταία 70 χρόνια, όπου σημειώθηκαν περισσότερες από 400 κατολισθήσεις και αναφέρθηκε στους στόχους του ερευνητικού προγράμματος. Λοιπόν, αυτού του έργου, του ερευνητικού έργου, είναι αφενός μεν να καταγράψουμε όλες τις θέσεις στις οποίες είχαν εκδηλωθεί όλα αυτά τα φαινόμενα διαχρονικά, να μελετήσουμε την κάθε θέση ξεχωριστά, να προτείνουμε έργα αντιμετώπισης, αλλά έργα τα οποία να είναι καινοτόμα με όσο το δυνατόν μεγάλη αποτελεσματικότητα, μικρό οικονομικό κόστος, αλλά και μικρές επιβαρύνεις στο περιβάλλον. Ο πρώτος λοιπόν στόχος είναι αυτός και ο δεύτερος στόχος είναι να μπορέσουμε να θέσουμε τις προδιαγραφές εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να μειωθεί στο μέλλον ο υφιστάμενος κατολισθητικός κίνδυνος. Τα αποτελέσματα της έρευνας και η παρουσίαση του νέου αυτού έργου θα γίνει μετά από 8 μήνες δουλειάς, σύμφωνα και με την σύμβαση. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προανήγγειλε τέλος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ετοιμάζεται και θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, καθώς όπως σημείωσε, οι περιβαλλοντικές κρίσεις θα είναι περισσότερες και εντονότερες στο μέλλον. Πρόκειται για έργα, μελέτες αλλά και επιμερφωτικές ημερίδες που θα χτυπούν, όπως τόνισε, το πρόβλημα στη ρίζα του.